Ζάλιστα κάνει το jump shoot από το high post και 6-8 το πρώτο καλάθι του πρώτου σκόρερ του Παναθηναϊκού. Ζάλις που έχει φέτος ένα μέσο όρο 26 πόντων, συν το γεγονός βέβαια ότι είναι και πρώτος assist passes. Νίκος Γκάλης. Γκάλης που συνεχίζει απτόητος, όχι βέβαια στο συγκεκριμένο αγώνα, γενικά την δουλειά του στο σκοράρισμα. Με το μάτς με το οποίο πέφτει η αυλαία του πρώτου γύρου, παραλαμβάνω ο πρωταθλητής Κιμώνα Πανιόνιος. Δεν αποκλείεται να έχουμε ισοβαθμία τριών ομάδων στην κορυφή, αν νικήσει σήμερα ο Ολυμπιακός. Αλλιώς ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ισοβαθμίσουν και προβλέπεται ένας καυτός δεύτερος γύρος που αρχίζει αμέσως. Που δεν είναι πάντως και ο καλύτερος αμυντικός του Ολυμπιακού. Είναι γνωστό άλλωστε ότι ο εξολοθρευτής αυτή την ομάδα λέγεται Σιγάλας. Και κατά δεύτερο λόγο σταμάτησε με βάση τα επιτεύγματά του τα αποδεδειγμένα. Βολκόφ αφήνει την μπάλα. Qui empêche l'accès au panier. Et les défenses, je crois, des deux côtés vont être très importantes en deuxième mi-temps. Αποτραπούν οποιαδήποτε έκτροπα από αυτά που συνήθως στιγματίζουν τα μεγάλα μάτς, αλλά και τα μικρά. Νομίζω ότι, Βασίλη, ότι υπάρχει ένταση, υπάρχει πολύ καλό αθλητικό πνεύμα μέσα στον αγωνιστικό χώρο και νομίζω και η διαιτησία τα πάει πάρα πολύ καλά, βοηθώντας στην διεξαγωγή αυτού του μεγάλου αγώνα. 33-28, η μεγαλύτερη διαφορά που έχει αποκτήσει ο Παναθηναϊκός από την αρχή του μάτς. Παναθηναϊκός που επαναλαμβάνω έχει βρεθεί να είναι και 7 πόντους πίσω, 10-17. Γκάλης για 3, 36-28. Το ότι Μιχάλιο Γκάλης αρχίζει να επιχειρεί τρίποντα σημαίνει κάτι, είναι τυχαίο το περιστατικό? 8 δευτερόλεπτα ακόμα. Γκάλης. Παταβούκας για 3, μάλιστα, 3-4. Γλιστράει ο Πάσπαλ καταδιωκόμενος από τον Κούσμα. Δεν ξέρουμε αν έγινε κάτι παραπάνω εκεί, μπασίτως το μάτς συνεχίζει, οι διαιτές ξέρουν καλύτερα. Παταβούκας που έχει πάρει φόρα, που προσπαθεί να ανοίξει το μάτς, όταν λέμε να ανοίξει το μάτς και να επιταχύνει το ρυθμό, αλλά να το πάει στις πολλές επιθέσεις, γιατί θεωρητικά εκεί ευνοείται ως καλύτερα επιθετική ομάδα. Ο Ολυμπιακός από την άλλη πλευρά, Βασίλη, αντιμετωπίζει το γνωστό πλέον πρόβλημα των τελευταίων αγώνων, την επιθετική δυστοκία, με μοναδική λύση αυτή τη στιγμή τον Ζάρκο Πάσπαλε. Κανένας άλλος δεν μπορεί να τον βοηθήσει, μια και ο Τάρπλεϊ φαίνεται να είναι κλεισμένος από την άμυνα του Παναθηναϊκού. Και μεταξύ βλέπουμε και την αφύπνιση του Γκάλη. Γκάλης προσπαθεί να περάσει τον Βράνκοβιτς, έχει προηγηθεί το φάουλ του Μπακατσιά. Περισσότερο προσπαθούσε να κερδίσει το φάουλ ο Γκάλης, έμπειρος παίκτης, ήξερε ότι ο χρόνος τελείωνε και έκανε σπαστό στον αέρα, διπλό χρόνο δηλαδή, για να κερδίσει το φάουλ περισσότερο. Ο Γκάλης στη γραμμή, εκεί από όπου το ποσοστό του είναι εξαιρετικό εδώ και πολλά χρόνια, 90% ποσοστό έχει φέτος ο Γκάλης πολλές. Και έχει επίσης 64% στα δίποτα, είπαμε, καλαθομηχανή είναι αυτή. Εκείνο που είναι αξιοσημείωτο για τον Γκάλη και φοβερό για ένα παίκτη της ολκής του είναι ότι τα ποσοστά του όταν σκοράρει όχι μόνο από τη γραμμή του φάουλα και εντός παιδιάς είναι υψηλά. Πάντα απέναντι του Σιγάλας, ενώ ο πολίτης επανέρε τον Βολκόφ. Περνάει ο Γκάλης. Από πολύ δύσκολο καλάθι που φέρει τη δική του σφραγίδα. 54-43. Δεν παίρνει τόσο πολύ την μπάλα ο Πάσπαλη και όχι βέβαια ο Φασούλας, ο οποίος μπήκε τώρα μόλις. Γιατί η άμυνα του Παναθηναϊκού είχε συγκεντρωθεί πάνω στον Πάσπαλη. Ο Γκάλης όχι μόνο έχει αφυπνιστεί αλλά και οδηγεί τον Παναθηναϊκό. 19 πόντι του Γκάλη, ρεκόρ για την τελευταία διετία απέναντι στον Ολυμπιακό. Δεν είναι μόνο οι 19 πόντι, ένα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι οι 8 assist που έχει, που δείχνει ότι πραγματικά αυτή τη στιγμή κουβαλάει στην πλάτη του επιθετικός του Παναθηναϊκού. Και τώρα ο Παναθηναϊκός έχει τον bonus. Από την τεχνική ποινή. Βασίλη, τα χρονικά περιθώρια στενεύουν για τον Ολυμπιακό. Πρέπει να ανοίξει το παιχνίδι πλέον αν θέλει να διεκδικήσει τη νίκη και να πάει σε πιο γρήγορες επιθέσεις και να απειλήσει το καλάθι από μακριά παίζοντας το τελευταίο του χαρτί. Είναι πολύ μεγάλη για τον Παναθηναϊκό. Σταμάτης,
Rebound, τελειώνει το μάτς. Παναθηναϊκός είναι ο νικητής. 66-60. Βλέπετε.